Πρώτα απ' όλα μια κουβέντα για τη νέα σεζόν που ξεκινάει σήμερα εδώ στο γήπεδο του Βαχαναϊκού και για την απόφασή σου όπου έφυγες από τα πρωταθλήματα της Αθήνας και έρχεσαι σε αυτό της Ανατολικής Αττικής ως πρωταθλητής από την Αγία Παρασκευή. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες από εδώ και πέρα με την ομάδα του Βαχαναϊκού? Εντάξει, σίγουρα είναι ένα νέο ξεκίνημα για όλους μας, για την ομάδα, για την πόλη. Όταν υπάρχει έτσι μια πρόταση από μια ομάδα σαν τον Αχαρναϊκό, νομίζω δεν υπάρχει προπονητής που να έχει το περιθώριο να σκεφτεί και πολλά πράγματα, ειδικά όταν υπάρχει αυτή η δυναμική, μια διοίκηση από πίσω με προτεργάτη τον κύριο Κουλούρη που σου παρέχει όλα τα εχέγγυα για να δουλέψει επαγγελματικά. Οπότε νομίζω σχετικά ήταν εύκολη η απόφασή μου το να μετακινηθώ στην ομάδα. Από εδώ και πέρα αυτό που μένει είναι να μπορέσουμε να... Επειδή η ομάδα διαθέτει ένα πάρα πολύ καλό υλικό, διαθέτει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, θα πρέπει πολύ γρήγορα να γίνουμε ομάδα και από εκεί και πέρα να διεκδικούμε την νίκη σε κάθε παιχνίδι. Έχετε πάρει αρκετούς καλούς παίχτες και πολύ έμπειρους. Τι σημαίνει αυτό για το φετινό πρωτάθλημα? Θα κοιτάξετε το αίτητο, ακόμη και το απόλυτο ίσως, ή πιστεύετε ότι αυτό θα χρειαστεί χρόνο για να επιτευχθεί? Το πιο βασικό απ' όλα ήταν ότι έχει γίνει ένας πολύ προσεκτικά μελετημένος σχεδιασμός. Το πρώτο μέλημα ήταν να μείνουν στην ομάδα, από την περσινή ομάδα μάλλον, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι κρίναμε ότι μπορούν να μας βοηθήσουν και φέτος. Από εκεί και πέρα κοιτάξαμε να ενισχυθούμε σε θέσεις που πραγματικά όταν χρειαζόταν ενίσχυση. Από εκεί και πέρα, όπως είπα πριν, στόχος είναι ο πρωταθλητισμός, στόχος είναι η ομάδα να ανέβει κατηγορία. Όμως αυτή τη στιγμή, στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, αν ρωτήσουμε όλες τις ομάδες, ο καθένας θέλει να ανέβει κατηγορία. Αυτό λοιπόν που θα υποσχεθούμε εμείς από τη μεριά μας στον κόσμο είναι ότι θα μοχθήσουμε καθημερινά, έτσι ώστε η ομάδα να φτάσει στο τέλος του πρωταθλήματος να είναι εκείνη η οποία θα ανέβει στη γάμα εθνική. Για μένα δεν έχει σημασία αν η ομάδα βγει αίτητη ή κάνει κάποιες ήττες, σημασία έχει να βγει η ομάδα. Και ένα σχόλιο για το επίπεδο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Ανατολικής Αττικής και αν έχετε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια κάποια παιχνίδια ίσως, μιας και... Γενικότερα το επίπεδο είναι ανεβασμένο και όχι μόνο της Ανατολικής Αττικής, όλα τα πρωταθλήματα τα ερασιτεχνικά. Θεωρώ ότι φέτος έτσι όπως θα είναι και η δομή του πρωταθλήματος με ένα γκρουπ 18 ομάδων, θα είναι από τη φύση του το πρωτάθλημα έτσι ανταγωνιστικό και νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στην κορυφή και στην ουρά. Και μία ευχή στο κόσμο της ομάδας που πρόκειται να σας ακολουθήσει σε όλα τα παιχνίδια. Ευχή καταρχήν να έχουμε υγεία, από εκεί ξεκινάμε, να έχουμε υγεία όλοι και από εκεί και πέρα τους χρειαζόμαστε κοντά μας. Η ομάδα αυτή παραδοσιακά βασιζόταν στον κόσμο της και πόσο μάλλον και τώρα που γίνεται μια νέα προσπάθεια με νέα διοίκηση, νομίζω ότι είναι σημαντικό το να είναι κοντά μας.